Το μεσημέρι της 5ης συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλα σε μια κατεπίγουσα συνεδρίαση, όπου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έδωσαν το παρόν, με μοναδικό θέμα γεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη, την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου πρώην ΕΟΚ. Το έργο, φαντάζομαι όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι, είναι οι κατασκευές των πρώτο, μισό πρώτο όροφο, στο δεύτερο όροφο και στο υπόγειο του κτηρίου του ΕΟΚ, έτσι ώστε να εγκατασταθούν όλες οι διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου σε ένα κτίριο. Νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει άλλη πνοή γενικότερα στην λειτουργία του Δήμου, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, με ενωμένες υπηρεσίες, με ταχύτητα εξυπηρέτησης και βέβαια με ένα σύγχρονο περιβάλλον για τους υπαλλήλους. Πέραν από το πανέμορφο μένα, αλλά τελείως άβολο κτίριο στο οποίο στεγαζόμαστε. Το έργο πέρασε από διάφορα κύματα, αλλά με αυτά και με εκείνα τελικά μας είναι εγκεκριμένο. Θα σας παρακαλέσω. Επειδή τρέχουμε τον τελευταίο καιρό, για άλλες υποθέσεις βεβαίως, σας παρακαλώ ιδιαιτέρως τα σχέδια αναρτημένα να τα δουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Παρόλο ότι ήρθαμε εδώ με το σκεπτικό ότι θα ψηφίσουμε παρόντες, επειδή δεν μας έγινε παρουσίαση και το έχουμε ζητήσει, όμως με την δέσμευση της Δημάρχου τη Δευτέρα μας προλάβατε. Γιατί και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Πρέπει να είναι ένα πρέπει να μάθουμε και ή δυνατόν να μας το εξηγήσει. Βεβαίως. Και κάποιος, γιατί όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έχουμε κίνηση. Εξ αρχής ήμασταν θετικοί ότι θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε, να αξιοποιηθεί για τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα κάνουμε εκεί και ενδεχομένως μήπως βοηθήσουμε και με κάποια. Βέβαια τώρα έχει προχωρήσει όλη η διαδικασία. Έχει σημασία.